Με τις εφημερίδες στη Βρετανία να δίνουν τον τόνο ανήμερα της εκλογικής διαδικασίας, τα ερωτήματα για το αποτέλεσμα παραμένουν. Η ισοπαλία ή η πολύ μικρή διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε εργατικούς και συντηρητικούς δημιουργεί προβληματισμό για το ποια θα είναι η νέα κυβέρνηση. Το Εργατικό Κόμμα έχει ένα πιο καθαρό μονοπάτι προς τη διακυβέρνηση επειδή υπάρχουν περισσότερα κόμματα που αρνούνται να στηρίξουν το Συντηρητικό Κόμμα. Ωστόσο, επειδή πιστεύουμε ότι το Συντηρητικό Κόμμα θα λάβει περισσότερες ψήφους, θεωρούμε ότι οι φιλελεύθεροι δημοκράτες θα μιλήσουν με αυτούς αρχικά, τονίζει η πολιτική αναλύτρια. Άλλο μεγάλο θέμα που σχετίζεται με τις εκλογές είναι το δημοψήφισμα που έχει υποσχεθεί ο Ντέιβιντ Κάμερον για την παραμονή ημί της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κάμερον λέει βεβαίως ότι θα διοργανώσει δημοψήφισμα, αλλά ουδείς γνωρίζει για ποιο θέμα ακριβώς θα γίνει η ψηφοφορία. Και αυτό προκαλεί σύγχυση στους πολίτες. Γίνεται πολύ έντονη, ας το πούμε, πολιτική συζήτηση, με τον κόσμο να μιλάει για ζητήματα τα οποία δεν είναι αληθή, με εξαίρεση βεβαίως τον κύριο Φάρατζ, λέει ένας άλλος πολιτικός αναλυτής. Ο απεσταλμένος του Euronews στο Λονδίνο μεταδίδει. Μια ακόμη εκλογική αναμέτρηση και όπως φαίνεται ακόμη ένα κοινοβούλιο όπου κανένα κόμμα δεν θα πετύχει πλειοψηφία. Εάν οι δημοσκοπήσεις είναι ακριβείς, οι Βρετανοί ψηφοφόροι δείχνουν βαθιά δυσαρεστημένοι με το σημερινό πολιτικό σύστημα που κυριαρχείται από τους συντηρητικούς και τους εργατικούς για δεκαετίες. Οι εκκλήσεις για μεταρρυθμίσεις θα ενισχυθούν μόλις προκύψει η νέα κυβέρνηση.